φέτος δεν έχουν καμία εμπειρία από καρναβάλι, από κρεάτικο πάρτι, οτιδήποτε. Οπότε σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι εδώ στο σχολείο μας, να ζήσουν λίγο την εμπειρία του αποκριάτικου ξεφαντώματος. Κάναμε μια ομαδική εργασία όλα τα παιδιά, βάψαμε τον κλόμα, τον κολλήσαμε, με σκοπό να φτιάξουμε το παιχνίδι αυτό που θα δείτε σε λίγο. Βλέπουμε ότι είναι πολύ δημιουργικά αυτά τα οποία έχετε ετοιμάσει για τα παιδιά και για να καταλάβουν και λίγο τι σημαίνει αποκριά, έτσι. Τα παιδιά το χάρηκαν πάρα πολύ γιατί μόνα τους δημιούργησαν τον κλόουν, έβαψαν, κόλλησαν, ζωγράφησαν. Τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία με σκοπό να παίξουμε το αποκριάτικο παιχνίδι. Και φυσικά δεν γίνεται αποκριά δίχως μουσική, δίχως ξεφάντωμα και δίχως χορό. Λέμε τα παιδιά προτιμάνε έτσι τα ελληνικά τραγούδια και συμμετέχουν όλα στην δράση αυτή που κάνετε. Βεβαίως. Ναι, είναι... Περιμέναν πώς και πώς αυτή την ημέρα για να ξεφαντώσουμε και να διασκεδάσουμε. Είναι όλα ντυμένα έτσι ανάλογα με το τι θέλει το κάθε παιδί έτσι και τι προτιμάει. Προτιμήσεις, περισσότεροι... Άλλοι είναι του παραδοσιακού, άλλοι του πιο μοντέρνων ηρών. Όντως, όπως και να έχει, κυριαρχεί η πολυχρωμία και βλέπουμε ότι όλα τα παιδιά δίνουν έτσι έναν ευχάριστο, ιδιαίτερο τόνο σε αυτές τις αποκριές που πραγματικά δεν μπορούμε να τις ζήσουμε όπως θα θέλαμε. Βέβαια. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες που ζούμε, κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δώσουμε αυτή την αποκριάτικη κοινότητα στα παιδιά. Απόκριες θα πει διασκέδαση. Οπότε θέλαμε πάρα πολύ να το περάσουμε αυτό και στα παιδιά μέσα στο σχολείο μας, αλλά εννοείται και έξω. Τα παιδιά με πρωταγωνιστή τη φαντασία, πάνω απ' όλα, φόρεσαν τις αποκριάτικες στολές τους και είχαμε πάρα πολύ όρεξη και θέλαμε, πολύ σημαντικό να πω, να τονώσουμε λίγο και τη διάθεσή μας, ύστερα από όλα αυτά όπως προείπες, και να αισθανθούμε όλοι καλύτερα, οπότε ήταν ένας λόγος και για μας και για τα παιδιά μας να περάσουμε μια όμορφη μέρα. Βλέπουμε ότι τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν και τα μικρά και τα πιο μεγάλα. Ωστόσο, βλέπουμε και ότι και οι καθηγήτριες συνδράμουν σε αυτό και βοηθούν τα παιδιά ώστε να μπορέσουν να το ζήσουν. Βλέπουμε ότι κάνουν δημιουργικές δράσεις και κάτι το οποίο ετοιμάσανε τις προηγούμενες μέρες, το χρειαστήκανε σήμερα, όπως ήταν ο κλόουν, ο οποίος είδαμε στο παιχνίδι. Όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν και μια προετοιμασία, έχουν έναν κόπο. Οι δασκάλες είναι δραστήριες. Σας ικανοποιεί και σας το αποτέλεσμα. Φυσικά με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αυτό ξεκινάει γενικά από την διάθεση, όπως σου είπα και πριν, την οποία έχουμε εμείς. Από εμάς ξεκινάει όλο αυτό. Και επειδή θέλουμε, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να έχουμε πηγές χαράς. Δεν έχουμε πια αυτό το πράγμα. Και επειδή μας λείπει τις μέρες μας με τις δυσκολίες που περνάμε, γι' αυτό ακριβώς λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θελήσαμε και το εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό προσωπικό και εμείς και τα παιδιά μας εδώ να περάσουμε λοιπόν μια πολύ όμορφη μέρα. Και τι πιο ωραίο για τα παιδιά που ζουν μοναδικές στιγμές με τους φίλους τους, τα παρεάκια τους και τέτοιες μέρες όσον αφορά τον παιδικό σταθμό. Εμείς να ευχηθούμε καλές αποκριές και σε εσάς και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη έτσι, γιορτούλα, μακάρι και με κόσμο. Φυσικά είναι και δική μας ευχή, οπότε καλή Σαρακοστή σε όλους σας και να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Να τηρούμε τα μέτρα, τα απαραίτητα μέτρα όλοι μας και μπορούμε να διασκεδάσουμε εξίσου πολύ καλά. Καλή Σαρακοστή να έχετε. Να μας ευχηθείς, πες μας καλές απόκριες. Καλές απόκριες. Καλές απόκριες. Τι έχεις ντυθεί? Χιονάτι. Πολύ ωραία. Και τι γιορτάζουμε, πες μας καλές απόκριες. Καλές απόκριες. Ρέβαια. Καλές απόκριες.